σήμερα. Μεγάλη τιμή και οφειλέστατε και Άγιοι Πατέρες. Αγαπητέ φίλε, κύριε Περιφερειάρχη Σταύρο, κύριε Ναουτάκη και Αντιπεριφερειάρχη Νίκο Καλογερή. Δήμαρχε Παναγιώτη των Χανίων φυσικά και Αντιδήμαρχε κύριε Γιανακάκη. Κύριοι βουλευτές μας, Μανούσο και Βασίλη. Εδώ μου δίνετε την ελευθερία να μιλάω με το μικρό όνομα, μια και βρίσκομαι στον τόπο που γνωριζόμαστε όλοι. Ειδικά φέτος, που είναι μια χρονιά μοναδική για την Ελλάδα, καθώς συμπληρώνονται 200 χρόνια μετά την Επανάσταση, αυτή η εκδήλωση μνήμης για τα 85 χρόνια από το θάνατο του Ελευθερίου Βενιζέλου αποκτά ιδιαίτερη αξία. Κοιτάζω αυτόν τον ορίζοντα. Όποιος βρεθεί εδώ στους τάφους των Βενιζέλων, του Ελευθέριου και του Σοφοκλή, δεν μπορεί να μείνει ανεπηρέαστος από αυτό εδώ. Δεν μπορεί να με σκεφτεί κοιτάζοντας αυτή την νοητή γραμμή μεταξύ θάλασσας και ουρανού, να μην σκεφτεί ότι από εδώ, από τα νότια σύνορα της χώρας μας, ξεκίνησε την πορεία του μια εμβληματική πολιτική μορφή που καθόρισε μολύς τα σύνορα της Ελλάδας στο βορρά, από τον νότο στο βορρά, που διαμόρφωσε τη φυσιογνωμία της χώρας μας, άνοιξε καινούργιους δρόμους, χάραξε νέους ορίζοντες, άφησε το μοναδικό το αποτύπωμα στην πορεία της Ελλάδας προς την εδαφική της ανεξαρτησία και την μετεξέλιξή της σε ένα κράτος δικαίου, ένα κράτος ικανό να απεξέλθει στις προκλήσεις του 20ου αιώνα. Γεννήθηκε το 1864 εδώ. Η Κρήτη ήταν ακόμα τότε υπό Οθωμανική κατοχή. Κατάφερε ο Βενιζέλος με την προσωπικότητα και την δράση του να πρωταγωνιστήσει καταρχήν στα πολιτικά πράγματα του νησιού, όταν η Κρήτη έγινε αυτόνομη. Αλλά η φήμη του ξεπέρασε τα όρια του τόπου του και έφτασε να γίνει πρωθυπουργός της χώρας, αν δεν κάνω λάθος, 7 φορές. Η πολιτική του διορατικότητα, όπως είπαν οι προλαλήσαντες, του επέτρεψε να διαχειριστεί με τέτοιο τρόπο το κριτικό ζήτημα, ώστε οι μεγάλες δυνάμεις της εποχής να άρουν κάθε εμπόδιο για την ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα το 1913. Και παρά το γεγονός ότι ως πρωθυπουργός ανέλαβε μια Ελλάδα σε δυσχερή οικονομική, στρατιωτική κατάσταση, με τα σύνορά της να φτάνουν τότε μέχρι τη Θεσσαλία, κατάφερε την επόμενη των Βαλκανικών πολέμων τα σύνορα αυτά να πάνε μέχρι τη Θράκη, με τους συμμάχους να έχουν αναγνωρίσει επίσης ότι τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου ανήκουν στην Ελλάδα και να έχει ήδη αρχίσει η συζήτηση για την ενσωμάτωση των Δωδεκανήσων. Βέβαια, όπως και οι προλαλήσαντες είπαν, μια τόσο μεγάλη φυσιογνωμία δεν μπορεί να είχε μόνο φίλους. Είχε πολλούς φίλους, αλλά είχε και εχθρούς. Ανεξάρτητα όμως από την άποψη που είχαν για αυτόν και το έργο του, το όνομά του όσο ο λίγων συνδέθηκε στην ελληνική ιστορία με τη λέξη μεταρρύθμιση. Αγροτική μεταρρύθμιση, εκπαιδευτική μεταρρύθμιση, εισαγωγή χωροταξικής νομοθεσίας, οικονομική ανασυγκρότηση, στρατιωτική αναδιοργάνωση, εργατική νομοθεσία, εισαγωγή νομικών δομών, κύριε Διευθυντά του Δικηγορικού Συλλόγου που σας παρέλειψα, συγγνώμη πριν. Και βέβαια δεν σας μιλώ ως ιστορικός, αλλά από τις μελέτες, από όλη αυτή το δέος
που μας έχει κυριεύσει όλους όταν διαβάζαμε και διαβάζουμε για τον Ελευθέριο Μιζέλο, θα επιμείνω σε δύο βασικά χαρακτηριστικά της σκέψης του, της προσωπικότητάς του και της δράσης του βέβαια, που είναι, και το λέω αυτό, είναι εξαιρετικά επίκαιρα και χρήσιμα σήμερα, που αυτή η συμβολική χρονιά ενεργοποιεί την προετοιμασία του μέλλοντος. Το πρώτο λοιπόν. Το πρώτο αφορά στη σχέση μας με το παρελθόν, με τους προγόνους για την ιστορία μας. Μια σχέση που για να είναι επικοδομητική πρέπει να μας δίνει όθηση να δημιουργήσουμε, να προχωρήσουμε μπροστά. Όχι να μας εγκλωβίζει σε εξειδανικεύσεις και επανάπαυση. Και όπως έχει επισημανθεί πολλές φορές από τους ειδικούς, η βασική θέση του Βενιζέλου ήταν ότι η άγονη αιμονή στην παρελθούσα δόξα των προγόνων δεν παράγει ούτε εθνική, ούτε επιτυχημένη πολιτική. Όχι γιατί τα δραχαδήματα του παρελθόντος δεν έχουν αξία, αλλά γιατί έλεγε το παρελθόν αποκτά την πραγματική του σημασία όταν τροφοδοτεί, όταν αποτελεί πηγή έμπνευσης για το σήμερα, για νέους δρόμους που πρέπει να χαραχτούν, για τις ανάγκες και τις προκλήσεις του παρόντος. Συνηθίζω να αναφέρομαι πολύ συχνά σε μια φράση του Γκούσταβ Μάλερ που λέει ότι σεβασμός στην παράδοση δεν είναι να λατρεύεις τις στάχτες, αλλά να διατηρείς τη φωτιά. Το δεύτερο στοιχείο που είναι εντυπωσιακό, ο Βενιζέλος λοιπόν, ξέρουμε ότι ήταν τέκνο του 19ου αιώνα, τότε που έγινε, ξέσπασε η Επανάσταση. Ταυτόχρονα όμως, αυτός δημιούργησε, έπλασε την εποχή του. Και αυτό οφείλεται γιατί κατάφερε να συνδυάσει την διορατικότητα με τον πραγματισμό. Το όραμα με την επιμονή και με την μεθοδικότητα. Και αυτός ο συνδυασμός είναι το σημαντικό μάθημα για όλους μας σήμερα. Μπαίνουμε στον 3ο αιώνα ιστορίας της σύγχρονης Ελλάδας. Οι υψηλοί στόχοι, οι δύσκολοι στόχοι, τα μεγάλα στοιχήματα, τα μακρόχρονα σχέδια, ναι, είναι απαραίτητα. Αλλά από μόνα τους δεν αρκούν αν δεν συνοδεύονται από ρεαλισμό, από πείσμα, από αποφασιστικότητα, γιατί μαγικές συνταγές και εύκολες λύσεις δεν υπάρχουν. Διαβάζω κάτι που είπε και έγραψε ο Βενιζέλος. Να το πάρουμε εν απόφαση ότι δεν υπάρχει, δεν υπήρξε ποτέ ο Θεός της Ελλάδος και παρέθεται τα στοιχεία που πίστευε ότι θα βοηθήσουν τους Έλληνες να ευημερίσουν. Η φρόνηση, η διορατικότης, η προορατικότης, η επαφή με την πραγματικότητα. Κυρίες και κύριοι, είμαι εδώ σήμερα ως πρόεδρος και σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια της Επιτροπής Ελλάδα 2021. Συντονίζουμε, οργανώνουμε όλες τις εκδηλώσεις εδώ. Μέσα από αυτές γνωρίζετε ότι η χώρα μας επιδιώκει να τιμήσει την Επανάσταση και τους ηρωές της, αλλά και την ιστορία και τη διαδρομή μας των 200 χρόνων και τα πρόσωπα που άφησαν ανεξάρτητο το αποτύπωμά τους αυτές. Αυτούς όλους που μας έκαναν αυτό που είμαστε σήμερα. Είμαστε σύγχρονοι, είμαστε ελεύθεροι, είμαστε δημοκρατικοί, είμαστε Ευρωπαίοι. Η μορφή λοιπόν του Ελευθερίου Βενιζέλου δεν θα μπορούσε να λείπει από, από αυτές τις εκδηλώσεις τιμής. Ήδη υπό την αιγίδα της Επιτροπής, το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών Ελευθέριος Βενιζέλος ετοιμάζει σε συνεργασία με το ΕΚΤΑ, το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ένα σημαντικό ιστορικό συνέδριο για τα 100 χρόνια από τη συνθήκη των Σεβρών και τον Ελευθέριο Βενιζέλο, με πολλούς ιστορικούς και πολλά μέλη από την Ολομέλεια της Επιτροπής να συμμετέχουν. Επίσης, ίσως συμβολικό και πιο βασικό, στα 8 αργυρά νομίσματα που εκδώσαμε και που είναι ο τρόπος να χρηματοδοτήσουμε όλες τις δράσεις, ιδιαίτερη αξία έχει η φυσιογνωμία του Ελευθέριου Βενιζέλου χαραγμένη
πάνω στο μοναδικό ασημένιο μετάλλιο που γιορτάζει την ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα. Και ελπίζουμε να το αγοράσετε, γιατί σε λίγο καιρό νομίζουμε ότι είναι από αυτά που φεύγουν πάρα πολύ γρήγορα. Η προσωπογραφία λοιπόν αυτού του μεγάλου μεταρρυθμιστή και πρωτεργάτη Βενιζέλου είναι ένα από τα κοσμήματα νομίσματα που είναι μέρος της νομισματικής μας συλλογής. Είπαμε για τον Βενιζέλο. Είμαι εδώ στα Χανιά, στην Κρήτη. Δεν μπορώ να μην μιλήσω για την Κρήτη και να δηλώσω ότι έχει πρωταγωνιστικό ρόλο σε όλες τις εκδηλώσεις για την 200ετηρίδα. Όπως γνωρίζετε, το ξέρετε πολύ καλά, βασικός μας στόχος είναι όλο το πρόγραμμα των δράσεων να συνδιαμορφωθεί με την ελληνική κοινωνία. Και τα καταφέραμε. Όπως και με τους Έλληνες όπου γης την ομογένεια. Είναι τιμή μας σήμερα, γιατί έχουμε κοντά μας τον Θανάση τον Κατατζή, που ξέρετε ότι με το πολύ ικανό, μικρή ομάδα ανθρώπων έχει έρθει και έχει επικοινωνήσει με όλους τους δήμους, τις περιφέρειες σε όλη την Ελλάδα και τον ευχαριστώ. Όπως είναι μαζί μας και ο πρέσβης ο Δημήτρης ο Τζιράς, ο οποίος επίσης επικεφαλής αυτής της εξαιρετικής ομάδας που μας παραχώρησε το Υπουργείο Εξωτερικών, έχουν έρθει σε επαφή όποια ώρα μέρας και νύχτας απαιτεί η κάθε χώρα που είμαστε, για να έχουμε όλες αυτές τις αντιδράσεις από την ομογένεια, από εκδηλώσεις, από φωταγωγήσεις μέχρι δράσεις. Και τους ευχαριστώ. Η δεύτερη όμως κεντρική μας επιλογή είναι τι θα αφήσουν αυτές οι δράσεις. Να ανοίξουν ένα παράθυρο στο μέλλον, ούτως ώστε αυτή η επέτειος να είναι μια επέτειος που θα τη θυμούνται και εμείς και τα παιδιά και τα εγγόνια, γιατί θα έχει δημιουργήσει μια παρακαταθήκη για το αύριο, που θα επιτρέψει, και τώρα πόσο σημαντικό είναι, στις τοπικές κοινωνίες να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Η ανταπόκριση λοιπόν της Κρήτης είναι εντυπωσιακή. Είναι ειλικρινής, είναι ουσιαστική, με δράσεις που συνδυάζουν και την ιστορία του τόπου με τις νέες τεχνολογίες και με αναπτυξιακή προοπτική. Αυτό για μένα είναι διπλή χαρά, γιατί εγώ γεννήθηκα, μεγάλωσα, ανατράφηκα σε αυτό το νησί. Θα σας δώσω μερικά χαρακτηριστικά παραδείγματα. Η περιφέρεια της Κρήτης, αγαπητέ φίλε Σταύρο, έχει κάνει πρόταση και θα κάνει ένα ψηφιακό ταξίδι στην ιστορία της Κρήτης από το 1830 μέχρι το 1913, δηλαδή από την περίοδο της Αιγυπτιοκρατίας μέχρι τους Βαλκανικούς πολέμους το 1912-13 και την ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα. Ακόμα έχουμε την προβολή για το έργο του συνθέτη Μίκη Θεοδωράκη και του αδερφού του λογοτέχνη και δημοσιογράφου Γιάννη Θεοδωράκη, με βασικό εργαλείο μέσω προώθησης αυτών καινοτόμες εφαρμογές. Με ενθουσιάζετε, μιλάτε συνέχεια για ό,τι δυνάμεις μπορεί να μας δώσει η τεχνολογία σήμερα για καλό σκοπό. Καινοτόμες εφαρμογές λοιπόν πληροφορικής και επικοινωνιών με έδρα το πατρικό σπίτι το Γαλατά, στο Γαλατά Χανίων. Επίσης η έκδοση του Δήμου Χανίων, που είναι αφιερωμένη στην Επανάσταση και τον αντίκτυπό της στην διαμόρφωση της κρητικής ιστορίας, αλλά και η δράση ανάδειξης των μνημείων στα Χανιά, τόσο ωραία πόλη που σχεδιάζει ο Δήμος με σύγχρονες πια τεχνολογίες. Αλλά εδώ θα μου επιτρέψετε, θα σας πω για μια συνεργασία που μας έχει κάνει πάρα πολύ περήφανους από τη δουλειά του εργαστηρίου μεταβαλλόμενων και ευφυών περιβαλλόντων της Αρχιτεκτονικής Σχολής του Πολυτεχνείου Χανίων εδώ στην Κρήτη, που έχει αναλάβει μια πολύ σημαντική δράση που θα κάνουμε. Αυτή τη δράση λοιπόν, να οπτικοποιήσουμε την αφήγηση της Επανάστασης του 1821, την έχουμε οργανώσει να προβληθεί σε 18 πόλεις ταυτόχρονα στην Ελλάδα, κάτι που δεν έχει γίνει ποτέ.